Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ και κυρία Πρόεδρε, στελιτεύοντας την διαδικασία νομοθέτησης. Θεωρώ απαράδεκτο έως και προσβλητικό χθες το βράδυ, 12:20, λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να μας δίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε ένα σύνολο σελίδων πάνω από 10, 13 για την ακρίβεια. Και βέβαια θεωρώ απαράδεκτο να έρχεται με τη μορφή κατεπήγοντος ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, και αναφέρομαι, κυρία Πρόεδρε, στο νομοσχέδιο που διάταξή του έχει και την αντιμετώπιση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά αναδεικνύουν και αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση δυστυχώς εξακολουθεί να ακολουθεί έναν δρόμο που προσβάλλει τα κοινοβουλευτικά ήθη και έθιμα, που προσβάλλει την κοινοβουλευτική παράδοση. Θερμή παράκληση, κύριε Υπουργέ. Μην συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο της εκτροπής, τον δρόμο τον ολισθηρό, που δυστυχώς δεν ενισχύει, δεν θωρακίζει τη δημοκρατία. Αντίθετα, της δημιουργεί πολλά τραύματα και βεβαίως βρίσκουν εκείνο το έδαφος κάποιοι οι οποίοι την επιβουλεύονται να βγάζουν διάφορες κορώνες. Τώρα επί της ουσίας. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την πρώτη στιγμή στην Επιτροπή καταγγείλαμε το ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει πάρα πολλά αρνητικά. Το σημαντικότερό του ίσως είναι ότι δεν έχει κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν στηρίζεται σε μία αναλογικότητα, σε μία ισχυρή προοδευτικότητα που θα έπρεπε να έχει ένας φόρος ακινήτων, αλλά το αντίθετο ακριβώς, έχει μία ανάπηρη προοδευτικότητα, μία αντίστροφη προοδευτικότητα. Και κλασικό παράδειγμα για να στηρίξω τον ισχυρισμό μου είναι η μείωση των κλιμακίων από 20 σε 12 και η ανομοιοκατανομή των ποσοστών στις σχέσεις 5ου με 6ου κλιμακίου, που ξεπερνάει το 30%, 33,3 για την ακρίβεια, η αύξηση, ενώ στα μεγαλύτερα κλιμάκια, 9 με 10, η αύξηση είναι μόλις 3% περίπου. Από αυτό και μόνο, από την ανάγνωση αυτών των συντελεστών, βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το ότι υπερφορολογείται η μεσαία και η μικρή ακίνητη περιουσία, ενώ στην ουσία και η μεγάλη ακίνητη περιουσία προστατεύεται. Εμείς, κυρία Υπουργέ, σας καλέσαμε να δείτε λίγο το άρθρο 7 που αναφέρεται στην προστασία των ομάδων εκείνων που πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα, και μιλώ για τη χορήγηση εκπτώσεων από 50 έως 100% σε κάποιες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Προς τιμήν σας, χθες το βράδυ στις 13 σελίδες νομοτεχνικών βελτιώσεων κάνατε μία προσπάθεια και έχετε σε ένα βαθμό ικανοποιήσει το αίτημα της Δημοκρατικής Αριστεράς, και αναφέρομαι στην αύξηση του τεκμαρτού αφορολόγητου, δηλαδή από 9.000 πάνε στις 12, θετικό. Το αρνητικό δεν απαλήφεται η τρίτη προϋπόθεση που έχει να κάνει με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χτες, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν ήσασταν στην τοποθέτησή μου, έκανα μία αναφορά λέγοντας ότι 2,5 περίπου εκατομμύρια Έλληνες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μία συνάδελφος με διόρθωσε λέγοντας ότι τα νέα στοιχεία δυστυχώς φτάνουν αυτό το νούμερο πάνω από 3 εκατομμύρια, συγκεκριμένα 3 εκατομμύρια 400.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αν παραμείνει αυτή η τρίτη προϋπόθεση, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δώσουμε ανακούφιση σε αυτή την κατηγορία. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι εμείς είχαμε κάνει μία πρόταση, κύριε Υπουργέ, το
το 80% να γίνει 67%, έτσι ώστε οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν την φροντίδα, τη στοργή της πολιτείας, να αντιμετωπιστούν όπως οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις προσθήκες αναδιατυπώσεις, και στα θετικά σας κύριε Υπουργέ, η απόσυρση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 33. Παρόλα αυτά όμως έχουμε πολλά να πούμε και ξεκινώ κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο, η Δημάρ, όπως και στην χθεσινή μου τοποθέτηση τόνισα, πίστευε και πιστεύει στην αναγκαιότητα ενός δίκαιου με προοδευτική κλίμακα ενιαίου φόρου στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας και όχι στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά, στο κάθε μεμονωμένο ακίνητο. Στο άρθρο 2 δεν έχω κάτι να ως σχόλιο. Στο άρθρο 3, που έχει να κάνει με τις απαλλαγές από τον ένφια, να πω ότι ως προς τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, τα ΙΠΕΔ και της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου, όταν ιδιοχρησιμοποιούνται, απαλλάζονται από τον ένφια. Όσον αφορά όμως, και εδώ δεν άκουσα πολλούς χώρους, τα ακίνητα της Εκκλησίας ισχύουν περίπου τα ίδια, δηλαδή όπως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δεν εντάσσονται μέσα στους φορείς γενικής κυβέρνησης αλλά ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, φιλανθρωπικού και κοινοφελού σκοπού. Δημιουργείται βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα μεγάλο εύρος απαλλαγών με τις παραπάνω διατάξεις και κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη της Δημοκρατικής Αριστεράς, αρκετές ασάφειες για την εφαρμογή του. Εκείνο που θεωρούμε εμείς σωστό είναι ότι και η Εκκλησία πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια ενός ολόκληρου λαού να αντιμετωπίσει αυτή την εξαιρετικά δεινή κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα. Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου του ένφια στο άρθρο 4 είπα κάποια πολύ λίγα, να προχωρήσω. Στο άρθρο 5, ο υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου. Πρόκειται μεν για μια βελτίωση του προηγούμενου σχεδίου, αυτό που είχε διαρρεύσει προδημήνου ως προς τη φορολόγηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Παρόλα αυτά, υστερεί κατά πολύ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο κατά την τρικομματική κυβέρνηση που προέβλεπε σε μια κλίμακα προοδευτικά τη φορολόγηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας. Έτσι λοιπόν, το επαναλαμβάνω, παγιώνεται η υπερφορολόγηση της μεσαίας κυρίως περιουσίας και βεβαίως πέραν αυτών εγείρεται μεγάλος προβληματισμός ως προς το θέμα των εμπορικών τιμών με τις αντικειμενικές. Την ανοχή σας. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας την τελευταία τετραετία έχει μειωθεί κατά μέσο όρο 37,5% η πραγματική τιμή των ακινήτων. Για τις φοροαπαλλαγές και την νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο 7 είπα, να σημειώσω στα θετικά την μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, αν και κύριε Υπουργέ, να σημειώσουμε ότι από 1η Ιανουαρίου 2014 τίθεται σε εφαρμογή και ο φόρος υπεραξίας κατά την πώληση των ακινήτων. Ο φόρος αυτός επιβαρύνει τον πολιτή και προσδιορίζεται στο 15% της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης ενός ακινήτου. Οπότε, κατά τη γνώμη μας, ελάχιστη είναι στην ουσία η συμβολή της μείωσης του φόρου της μεταβίβασης στην αναθέρμανση της αγοράς που είναι πρακτικά παγωμένη, πρακτικά νεκρή. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 14, το είπαμε και στην Επιτροπή, είναι μια θετική διάταξη. Αναφέρομαι στα χρήματα που θα δώσει η κοινότητα των πλειοκτητών για 3 χρόνια, αλλά δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν αυτό γίνεται προς χάρη σωτηρίας της πατρίδας και της προσπάθειας εξόδου από την κρίση ή υπάρχουν τίποτα ανταλλάγματα που εμείς δεν τα έχουμε δει. Θα ήθελα μία συγκεκριμένη απάντηση, κύριε Υπουργέ, όταν πάρετε το λόγο. Ξέρω λοιπόν ότι πρέπει να ολοκληρώσω για να πάρουν το λόγο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εμείς επί της αρχής έχουμε καταψηφίσει, κύριε Υπουργέ,
Επί των άρθρων έχουμε κάποιες θετικές αναφορές, έκανα στο άρθρο 14. Από εκεί και πέρα θα επιφυλαχτούμε να ακούσουμε τις δικές σας τοποθετήσεις και βεβαίως να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα καταθέσουμε αίτηση για ονομαστική ψηφοφορία σε ό,τι έχει να κάνει με το άρθρο 7. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει...